Μια ομάδα Πακιστανών συνελήφθη στο Μενίδη μετά από καταγγελία ότι εξέτρεφαν σκυλιά, τα έσφαζαν και τα έτρωγαν. Το ρεπορτάζ είναι του Άρη Λάμπου. Όταν οι άνδρες της ΣΟΠΚΕ μπήκαν στο χώρο όπου διέμεναν οι Πακιστάνοι στο Μενίδη, ανατρίχιασαν ανοίγοντας το ψυγείο το οποίο βρίσκονταν στην αυλή. Μέσα υπήρχαν κομμάτια κρέατος και κόκαλα, τα οποία σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής προέρχονται από σκύλο. Ήρθαμε σήμερα με την αστυνομία, είδαμε το ψυγείο ότι ήταν με κρέατα, είδαμε χατζάρες, σφυριά και ξύλο που κόβουν τα κρέατα, που έχει ο χασάπης. Μέσα πόσα σκυλάκια υπήρχαν? 6. Αυτά φύγανε και το κρέας και όλα τα υπόλοιπα πήγανε για εξέταση. Μου λένε οι αστυνομικοί εδώ πέρα ότι κάποιοι Πακιστάνοι που μέναν εδώ παίρνανε τα σκυλιά και τα σφάζανε. Ο χώρος είναι γεμάτος σκουπίδια για καθαρσίες, ενώ σε διάφορα σημεία υπάρχουν νεκροί αρουραίοι στο χώμα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αρκετά ζωντανά σκυλιά, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ασφαλές καταφύγιο από μέλη φιλοζωικής οργάνωσης. Όπως λένε χαρακτηριστικά οι εθελοντές, τα τρομοκρατημένα ζώα μπήκαν από μόνα τους μέσα στο τζιπάκι τους. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο οι Πακιστανοί φαίνεται πως κρατούσαν όλα τα σκυλιά, καθώς παντού υπάρχουν λουράκια. Είμαστε γειτόνιοι εδώ πέρα και βλέπαμε κάθε εβδομάδα ότι λείπανε και 2-3 σκυλιά από τη γειτονιά. Οι αστυνομικοί έχουν μεταφέρει τα δείγματα στα εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως πρόκειται για κρέα σκύλου και αν κάποια ποσότητα έχει διατεθεί στην αγορά.